Συγκίνηση. Συγκίνηση από παντού. Συγκίνηση και από τον Γιάννη Πάριο. Ο οποίος Γιάννης Πάριος έκανε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Ναι, έκανε μία ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ανέβασε μία φωτογραφία με τον Τόλι Βοσκόπουλο και έγραψε από κάτω «Δεν έχω λόγια». Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ποτέ, είχα την τύχη και την τιμή να το πεις εσύ. Κάτι τέτοιες ώρες, πόσο σε θυμάμαι, κάτι τέτοιες ώρες, νιώθω μοναξιά. Καλό ταξίδι, αδερφέ μου. Μάλιστα. Πάμε όμως να δούμε και το αντίο της Φίνος Φιλ με τις ταινίες του Τόλι Βοσκόπουλου που όπως μας είπες πριν από λίγο, τα πνευματικά δικαιώματα από τις ταινίες και τα τραγούδια περνάνε αποκλειστικά στην σύζυγό του, Άντζελα Γκρέκο, και στην κόρη του Μαρία. Και σε κανέναν άλλον κληρονόμο. Να ακούσουμε. Θέ μου πως να κλείσω μάτι με μια κούκλα πλάι μου. Το φεγγάρι ζαλισμένο στο σεντόνι κυλίσε. Μάλιστα, να πούμε, να θυμίσουμε ότι αύριο, 3 η ώρα... Στο πρώτο νεκροταφείο είναι η κηδεία. Μάλιστα, το τελευταίο αντίο. Αύριο, στις 3 η ώρα, στο πρώτο νεκροταφείο. Να πούμε ότι είναι χιλιάδες ο κόσμος ο οποίος θέλει να βρεθεί σε αυτό το τελευταίο αντίο. Αλλά υπάρχουν υπαγορεύσεις. Να δούμε πώς θα διαιρεθούν τα μέτρα. Αυτό, Φίλιππε, και εγώ σκεφτόμουν τώρα. Εδώ ο κόσμος σου λέει, θέλω να πω το αντίο. Ναι. Έφυγε ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε, που λατρέψαμε. Λογικά, στον εξωτερικό χώρο του κημητηρίου μπορεί να πάει ο καθένας. Πώς, αφού... Με αποστάσεις μπορεί ο καθένας να πάει. Με αποστάσεις. Στην εκκλησία μέσα δεν μπορούν να είναι περισσότερα άτομα από όσα προβλέπει ο νόμος. Πολύ σωστός προς αυτό. Αλλά και πάλι νομίζω ότι ο κόσμος θα ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα.